Κύλησε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις μεταλλάξεις που έχουμε εδώ και όλα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και τους τουρίστες που μας έρχονται σιγά σιγά. Και την εστίαση που ανοίγει. Κύριο Σαββάκελος Μανολόπουλος, καθηγητής φαρμακολογίας. Καλημέρα κύριε Μανολόπουλε. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλό Πάσχα να έχουμε. Ο κύριος Δημήτρης Τρυφωνόπουλος, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ και ξενοδόχος στη Σαντορίνη. Καλημέρα κύριε Τρυφωνόπουλε. Καλές μέρες και χρόνια πολλά. Και καλή μεγάλη επίσης. Καλά. Και ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό και στον Τουρισμό. Τώρα, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τρυφωνόπουλο. Καλημέρα κύριε Χότζογλου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Τρυφωνόπουλο να δούμε ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται. Κοντοζυγώνει η 15η. Είναι ένα ερώτημα αν έχουμε λάβει τα μέτρα μας για να ανοίξουμε με ασφάλεια και σε ό,τι αφορά σε αυτούς που θα υποδεχθούμε, αλλά και σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους, το εσωτερικό τουρισμό. Να πιάσουμε καταρχήν ένα-ένα τα θέματα και να πούμε ότι το βέβαιο είναι ότι οι τουρίστες χωρών, τις οποίες στοχεύουμε και ορθά στοχεύουμε, των οποίων οι κάτοικοι έχουν εμβολιαστεί, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ισραήλ, η Ρωσία, η Σερβία, θα προτιμήσουν να επισκεφθούν χώρες των οποίων επίσης οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στην εστίαση, είναι επίσης εμβολιασμένοι. Είδαμε επίσης ότι οι αρχικές μας ελπίδες να μας επισκεφθούν κάτι και από τη Μεγάλη Βρετανία που έχουν εμβολιαστεί, έχει πάει ήδη πίσω το πρόγραμμα αυτό, γιατί δεν επιτρέπεται η Βρετανική κυβέρνηση και μάλιστα αντιμετωπίζουν και πέναλτι όσοι βγαίνουν εκτός Μεγάλης Βρετανίας για χώρες που είναι στο κόκκινο με βάση τον σηματοδότη τον οποίο έχει ορίσει η Μεγάλη Βρετανία, δηλαδή οι χώρες που είναι σε πράσινο, σε πορτοκαλί και κόκκινο. Mm-hmm. Εμείς δυστυχώς ήμασταν στην κόκκινη περιοχή. Ελπίζουμε λοιπόν τώρα με την επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος και τα πολύ καλά νούμερα που αναμένονται, όπως ανακοινώθηκαν, του εμβολιαστικού προγράμματος, να τρέξει το εμβολιαστικό πρόγραμμα ώστε να πρασινίσουν, αν όχι όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον κάποιες περιοχές που θεωρούνται ορόσημα για μένα. Δηλαδή, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Άλλα είναι τα χρώματα για τις χώρες που έχουν εμβολιαστεί και άλλα είναι τα χρώματα για τα κρούσματα και τη θετικότητα στις χώρες. Άλλα στοιχεία ισχύουν για τον τουρισμό. Γιατί ο ECDC μας έχει δώσει πράσινο. Γιατί ο ECDC, μας έχει δώσει πράσινο. Σωστά. Κατά πράσινο. Ο ECDC έχει δώσει πράσινο που είναι ουσιαστικά η καμπύλη. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Αυτό έγινε προχθές. Όμως οι χώρες, με βάση το Foreign Office αντίστοιχα ή αντίστοιχα στην Αμερική το State Department, δίνουν οδηγίες με βάση τη ροή του εμβολιαστικού προγράμματος. Μάλιστα. Και ουσιαστικά επιτρέπουν ή όχι. Ήδη λοιπόν έχει διαμορφωθεί το θετικό για τη χώρα μας, που ουσιαστικά είναι ότι έχουμε σημαντικό αριθμό εμβολίων που θα γίνει το Μάιο και τον Ιούνιο. Επιδρά θετικά στο χρωματισμό της χώρας μας και των περιοχών αυτών. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε ότι πρέπει να επιταχυνθεί το μέγιστο, διότι το 15 Μαΐου δεν πρέπει να μείνει ως θεωρητική ημερομηνία, να γίνει ουσιαστική. Κατά συνέπεια, να πείσουμε ότι εμβολιάζουμε τους πολίτες της χώρας μας. Τονίζω ότι και το έχω ξαναπεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιτάχυνση ιδίως των περιοχών που είναι ορόσημα του ελληνικού τουρισμού και να το διαφημίσουμε δυναμικά στο εξωτερικό, όχι μόνο των πολιτών αλλά και των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα γενικότερα, δηλαδή τα ξενοδοχεία και την εστίαση, ως και κυρίως των νησιών επίσης ή των περιοχών των τουριστικών της Ελλάδος, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Χαλκιδική, των οποίων. Το τονίζουμε αυτό, είναι πολύ κρίσιμο. Τώρα για το Πάσχα, κύριε Τρυφωνόπουλε, τώρα για το Πάσχα. Κόσμο περιμένετε, τουρίστες περιμένετε στη Σαντορίνη. Για το Πάσχα βεβαίως είναι πολύ. Εννοείται εσωτερικό τουρισμό. Γιατί όχι, ξένους. Βεβαίως δεν έχουμε. Ξένους. Είναι σχεδόν ελάχιστες οι κρατήσεις και αυτές, επειδή έχει ακολουθηθεί από τους περισσότερους ξενοδόχους ένα ιδιαίτερα χαλαρό πρόγραμμα κρατήσεων με μηδενική προκαταβολή και ελάχιστες μέρες ακύρωσης, τελευταίες στιγμές έρχεται η ακύρωση. Πολλές λοιπόν, πολύ λίγες από τις κρατήσεις που έχουν μπει πραγματοποιούνται και θα δούμε ότι η πραγματική ροή των κρατήσεων θα ξεκινήσει από 10 με 15 Ιουνίου και μετά. Μάλιστα. Εκεί ακριβώς που ξεκινάει, εκεί που ακριβώς ξεκινάει. Με αρχή, αν θέλετε, από τις αρχές Ιουνίου που ξεκινάει και η ροή των πτήσεων. Τεράστια σημασία έχει η συνδεσιμότητα των προορισμών και κυρίως των προορισμών με απευθεία σύνδεση με τις χώρες του εξωτερικού που προανέφερα. Δηλαδή τη Βρετανία, την Αμερική, την Ρωσία, την Σερβία κτλ. Όπου ουσιαστικά τα νησιά αυτά ή οι περιοχές αυτές έχουν την απευθείας δυνατότητα να έρθουν τουρίστες κατευθείαν στον προορισμό. Γιατί οι πολίτες που είναι εμβολιασμένοι ή οι πολίτες που έχουν 74-72 ωρών επιθυμούν και το μικρότερο δυνατό αριθμό ενδιάμεσων στάσεων. Συνεπώς, όποιοι μπορεί να έρθουν κατευθείαν στα νησιά που προαναφερθήκαμε ή στις περιοχές που προαναφερθήκαμε,
είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν επιθυμούν την αλλαγή, παράδειγμα, αεροπλάνου και τη συντήρηση στην Αθήνα, την παρουσία του στην Αθήνα, για παράδειγμα, γιατί είναι τόσες ώρες αναμονής. Θα υπάρχουν και πάλι ξενοδοχεία COVID. Είναι προϋπόθεση αυτή και φέτος και στη φετινή περίοδο. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, γι' αυτό που δεν πρέπει να ανησυχούμε. Κύριε Γεωργό, γι' αυτό δεν πρέπει να ανησυχούμε, είναι ότι οι άνθρωποι του τουρισμού και της εστίασης είναι πολύ έμπειροι και το έχουμε αποδείξει και πέρσι, όπου ουσιαστικά ακολουθούμε πιστά τα πρωτόκολλα και δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία γι' αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δεδομένο. Τα πρωτόκολλα ακολουθήθηκαν και πέρσι, έχουμε την περσινή εμπειρία που ήταν πάρα πολύ καλή. Και βεβαίως θα υπάρξουν και τα ξενοδοχεία καραντίνας, όπως αναφέρατε, ανά νησί ή ανά περιοχή, όπου ουσιαστικά θα οδηγούνται τα ελαφρύτερα κρούσματα και ό,τι πρέπει να μεταφερθεί στα νοσοκομεία αναφοράς, ναι. Θα μεταφερθεί στα νοσοκομεία ναι. αναφοράς με τα... Έχουμε ένα επιπλέον όπλο φέτος, έχουμε τους εμβολιασμούς. Δηλαδή θα έχουν πάρα πολύ εμβολιασμένοι άνθρωποι, άρα λοιπόν υποθέτουμε και ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε πισωγύρισμα, γιατί το χειρότερο σενάριο θα είναι να έχουμε μια έκρηξη κρούσματων και να αναγκαστούμε βία να διακόψουμε την τουριστική σεζόν. Τώρα, κύριε Χότζογλου, τι λέτε από την πλευρά σας? Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα και για τους εργαζόμενους στον τουρισμό? Κύριε Παυλόπουλο και κυρία Κοτροκόλη, το πρόβλημά μας δεν είναι τα μέτρα. Τα μέτρα έχουν ληφθεί, είχαν ληφθεί και πέρσι. Το θέμα είναι κατά πόσο εφαρμόζονται. Μάλιστα. Ακούσατε τι είπε ο αγαπητός ο κύριος Ξενοδόχος σε μια αποστροφή του λόγου του. Να εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι, λέει, για να μπορούν να έχουν την επαναπρόσληψη. Ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρμαχος του εμβολίου. Πέρασα προσωπικά και περιπέτεια, νοσηλεύτηκα πριν 8 μέρες από τον κορονοϊό. Είμαι υπέρμαχος του εμβολίου. Όμως πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει υποχρεωτικός εμβολιασμός. Πουθενά στον κόσμο δεν συνδέεται η εξέλιξη του εργασιακού βίου με έναν εμβολιασμό. Τι σημαίνει για να μπορεί να επαναπροσληφθεί? Δηλαδή, αν κάποιος με εντολή γιατρού δεν μπορεί να εμβολιαστεί γιατί έχει πρόβλημα υγείας ή για κάποιους για λόγους ειδοληψίας δεν θέλει να εμβολιαστεί, θα χάσει τη δουλειά του ή θα διακοπεί ο εργασιακός του βίος? Δεύτερον, μην ξεγελιόμαστε, δεν υπάρχει έναρξη της σεζόν 14 Μαΐου. Αυτό όποιος το λέει είναι, και οι ίδιοι οι ξενοδόχοι παραδέχονται ότι τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν μετά την 1η Ιουνίου. Μα είπε ο κύριος Τριφωνόπουλος για 10 με 15 Ιουνίου. Αυτό είπε και ο κύριος Τριφωνόπουλος. Ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό λέω, ότι οι ξενοδόχοι, οι άνθρωποι το λένε καθαρά, δεν έχουν κρατήσει πώς ανοίξουν. Ναι, ναι. Επομένως, τα προβλήματα τώρα που γεννιούνται είναι άλλα. Ήδη είμαστε χωρίς εισόδημα οι εποχικά εργαζόμενοι. Τελειώσαν τα επιδόματα και οι παρατάσεις από τον Μάρτιο. Ναι. Μέχρι τον Ιούλιο θα πληρωθούμε. Αν μπούμε μέσα για δουλειά Ιούνιο, θα πληρωθούμε Ιούλιο. Ναι. Πώς θα ζήσουμε? Τι εισόδημα θα έχουμε? Και επειδή άκουσα και τον λαλίστατο Υπουργό Εργασίας εδώ στην εκπομπή σας, κύριε Παυλόπουλο, και του θέσατε το ερώτημα πολύ σωστά με το καινούριο εργασιακό, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Πώς θα ξεκινήσουμε και στην εστίαση και στον τουρισμό? Με τι όρους αμοιβής και εργασίας? Υπάρχουν κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που έχουν υπογραφεί και το Υπουργείο ΒΕΤ τις κηρύσσει υποχρεωτικές. Αν νομίζουν οι κυβερνώντες ή η μερίδα των ξενοδόχων ότι εμείς θα πάμε για δουλειά φέτος με 600 και 650 ευρώ, όπως βλέπουμε τις αγγελίες στο ίντερνετ, είναι γελασμένοι. Δεν θα πάμε για δουλειά φέτος, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο κλάδος θα κλείσει. Ξέρουμε και εμείς θα κάνουμε lockdown. Και κλείνω με αυτό. Ο κύριος Υπουργός, επειδή σας είπε επανειλημμένα στην εκπομπή σας ότι η κατάργηση του 8ωρου, για περί αυτού πρόκειται, δεν μην γελιόμαστε. Δεν το δέχεται αυτό ο κύριος Χατζηδάκης. Ναι, ναι, καλά, τώρα, δεν το δέχεται. Εσείς κύριε Παυλόπουλε, είστε άνθρωπος της πιάτσας, γνωρίζετε πολύ καλά. Όταν θα πάει εργαζόμενος μόνος του να διαπραγματευτεί με τον εργοδότη, αν θα δουλεύει 2 ώρες παραπάνω, υπάρχει περίπτωση ο εργαζόμενος να το αρνηθεί, να μπορέσει να το αρνηθεί και να επιβιώσει στη θέση του την άλλη μέρα? Επειδή λοιπόν υποστήριξε ότι γίνεται στην Ευρώπη αυτό. Και είναι βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική. Δεν μας λέει ο κύριος Χατζηδάκης, υπάρχει πουθενά 534 στην Ευρώπη ένα χρόνο τώρα? Γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι από μονομερή αναστολή σύμβασης. Εσείς τι θέλετε, κύριε Χότζογλου, να γίνει τώρα? Έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει, δυστυχώς. Πήγε πολύ πίσω. Ναι, τα επισημαίνω, κύριε Κουτροκόη, ένα χρόνο τώρα. Εσείς όμως που είστε γυναίκα, γνωρίζετε ότι οι συναδέλφισές μας που είναι μονομερός σε αναστολή σύμβασης ακόμα δεν έχουν μπει τα ένσημά τους από το 2020 από το κράτος και δεν μπορούν να πάνε να πάρουν το επίδομα αλοχίας. Έχουμε ένα κράτος το οποίο αποδείχθηκε μπαταξής. Ένα χρόνο δεν μας έχει βάλει τα ένσημα. Ας λύσει λοιπόν αυτά και μας ζητάνε και τη μείωση ενοικίου πίσω, το 40%. Mm-hmm. Γιατί λέει, δεν δικαιούμαστε όσοι ήταν σε μονομερή αναστολή σύμβασης. Ας λύσει λοιπόν ο κ. Χατζηδάκης αυτά που χρονίζουν τα προβλήματα, κοντεύουν να χρονίσουν, και ας αφήσει τώρα τις διευθετήσεις ωραρίου εργασίας κτλ. Εμείς εδώ είμαστε, σε κάθε περίπτωση θα τα παρακολουθούμε. Δεν θα πάμε σε μια ομαλή σεζόν έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είδατε ότι την περασμένη εβδομάδα γίνονταν κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα από τον κλάδο. Δεν είμαστε διατεθειμένοι στο βωμό του κορονοϊού και της πανδημίας να χάσουμε τα πάντα.
Είναι ξεκαθάρο. Ναι. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, να πάμε σε ένα σύντομο διαβεστικό διάλειμμα. Να ζητήσουμε την υπομονή του κ. Μανόπουλου. Σε εσά θα γυρίσουμε, κ. Μανόπουλε, να δούμε ποια είναι η κατάσταση και τι γίνεται με τις μεταλλάξεις. Γιατί δυστυχώς ακούσαμε δεύτερο κρούσμα ειδικής μετάλλαξης στη χώρα μας και φοβόμαστε ότι εδώ μπορεί να έχουμε μια νέα κατάσταση η οποία μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη ως προς τη διαχείρισή της. Και τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στους υπόλοιπους κλάδους όπως αναφερθήκαμε, στον επιστημισμό και στον τουρισμό. Βέβαια.